Το ερώτημα που τίθεται είναι γίνονται θαλάσσιες μεταφορές, υπάρχουν με το Ισραήλ. Βεβαίως, δραστηριοποιούνται λίγες εταιρείες. Τι καινούριο φέρνει αυτή η συμφωνία? Προφανώς φαίνεται να δημιουργείται μια πιο συχνή και σταθερή θαλάσσια γραμμή εκφόρτωσης φορτίου ή και αποβίβασης επιβατών ή και προοπτικά, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός στην Επιτροπή, στα πλαίσια της ναυτιλιακής συνεργασίας μπορεί να υπάρξει και ενεργειακή συμφωνία μεταφοράς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σωρία συμφωνιών, αφού και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλα αστικά κόμματα, έχουν αναγορεύσει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ σε στρατηγικό σύμμαχο της χώρας, αναβαθμίζοντας τις πολιτικές, τις οικονομικές, τις στρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Και το ξεκαθαρίζω, γιατί είναι ένα κράτος που για 53 χρόνια κατέχει Παλαιστινιακά εδάφη, φυλακίζει και δολοφονεί ακόμα και παιδιά, ετοιμάζεται να προσαρτήσει η Παλαιστινιακή γη και έχει τα όπλα του στραμμένα σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Ακριβώς γι' αυτό απαιτούμε να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε στη Βουλή στις 22 του Δεκέμβρη του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Και ωστόσο, καμιά κυβέρνηση δεν θέλει να υλοποιήσει για να μην θίξει τα Ισραηλινά κεφάλαια με τα οποία στείνει γέφυρες για business. Δεν είναι τυχαίο ότι τον περασμένο Μάη, σε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση, ο Ισραηλινός πρέσβης αναγνώρισε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε τη μεγαλύτερη πρόοδο στις διμερείς σχέσεις και τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστούν και να ετοιμάζεται και το επόμενο βήμα που, όπως είπε, αντανακλούν τις γεωστρατηγικές πραγματικότητες στην περιοχή. Γι' αυτό η επιτάχυση των επικίνδυνων για τους λαούς, αμερικανοταϊκών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή και τα ωφέλη που θα προκύψουν, θα είναι για τους εγχώριους ομίλους που προσδοκούν μερτικό από τη Λία και κυρίως των ενεργειακών πηγών και μεταφορών. Αυτό υλοποιεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την αμέριστη βεβαίως υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, προωθώντας για κύρωση τη συμφωνία μεταξύ κυβερνήσεων Ελλάδας και Ισραήλ. Θα τοποθετηθούμε ταυτόχρονα βεβαίως και για την επικύρωση της Ναυτιλιακής Συμφωνίας Ελλάδας-Ρωσικής Ομοσπονδίας, ως προς τις διατάξεις για τα αποδεικτικά ταυτότητας των αυτεργατών. Γιατί αυτές οι συμφωνίες έχουν το κοινό ότι τίποτε δεν γράφεται, δεν αναφέρεται για τα δικαιώματα των αυτεργατών και των ναυτικών συνολικά. Όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στη σωρία συμφωνιών που έχουν συνυπογράψει οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές κυβερνήσεις, με τις κυβερνήσεις άλλων χωρών, με κριτήριο την ένταση της εκμετάλλευσης των αυτεργατών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Γι' αυτό δίνεται όλο και νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές, αξιοποίησης λιμενικών υποδομών της χώρας για την προώθηση της αστικής τάξης για την ανάδειξη της χώρας σε διαμετακομιστικό κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων, για την αύξηση της συμμετοχής της ελληνόκτητης ναυτιλίας στη διακίνηση του παγκόσμιου εμπορίου. Συμφωνίες που φέρνουν έντονο το στοιχείο όξυνσης στον ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμό ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ από τη μια και από την άλλη Ρωσίας-Κίνας. Βεβαίως, για αυτούς τους λόγους, εμείς
θα καταψηφίσουμε, αλλά ταυτόχρονα θεωρούμε και δημαγωγικές τις κυβερνητικές δηλώσεις, ότι τέτοιες συμφωνίες αντανακλούν πλήρως τις πάγιες ναυτιλιακές προτεραιότητες της χώρας, που μεταξύ άλλων θέτουν στο επίκεντρο την προστασία του ελληνικού πλοίου και διευκολύνουν την κινητικότητα των ναυτικών μας μεταξύ των συμβαλωμένων χωρών. Το θεωρούμε πρόκληση σε ό,τι αναφέρεται για τους ναυτικούς. Γιατί χιλιάδες είναι οι εγκλωβισμένοι ναυτεργάτες στα καράβια που δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας και διασποράς της πανδημίας με τραγικές συνέπειες, θανατηφόρα ατυχήματα, τραυματισμοί και επαγγελματικές ασθένειες, προκειμένου να εξασφαλίζονται αμύθιτα κέρδη για τους εφοπλιστές, ακόμα και σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης στην ποντοπόρο ναυτιλία. Με αυτή την έννοια, κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται σε αυτές και τις δύο συμφωνίες, έστω για την ανακούφιση των ναυτεργατών. Το αντίθετο, μάλιστα, η κυβέρνηση καταπέτηση των εφοπλιστών με απαράδεκτη τροπολογία που ευνηδιαστικά κατέθεσε τέλη Ιούλη, κατάργησε τη συλλογική σύμβαση εργασίας των ποντοπόρων σε ειδικότητες πληρωμάτων, καθώς και ανθιποπλιάρχου και τρίτου μηχανικού, εφαρμόζοντας τα άθλια μισθολόγια της ITF. Εξέλιξη που σηματοδοτεί σαρωτικές αλλαγές σε βάρος ναυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, αφού η εργοδοσία έχει στη φαρέτρα της πληθώρα αντεργατικών νόμων από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, για τις ενώσεις προσώπων στην ακτοπλοεία. Στον ίδιο αντεργατικό νόμο, 4714 του 2020, δίνεται το δικαίωμα στους εφοπλιστές στα ποντοπόρα, με ελληνική σημαία, ακόμα και για τη θέση του πρώτου πλοιάρχου, να ναυτολογείται ναυτεργάτης με ατομική σύμβαση και όχι με την αντίστοιχη ελληνική κλαδική σύμβαση εργασίας και δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Στην κύρωση σημειώνεται ότι θα ισχύουν οι διεθνώς κρατούσες αρχές και συμβάσεις, όροι και συνθήκες δουλειάς με βάση τα διεθνώς κρατούντα, δηλαδή τα μισθολόγια πείνας που υπογράφουν η Εργοδοτική Διεθνή Ομοσπονδία με τα εργοδοτικά τσιράκια των εφοπλιστών στην Πηνειό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 3 της Συμφωνίας ελληνικής κυβέρνησης και Ισραήλ, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι για την πρόθεση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Λέει ότι δεν εφαρμόζεται στην ακτοπλοεία όπως αυτή ορίζεται από τη σχετική εθνική νομοθεσία, όταν ένα πλοίο οποιοδήποτε συμβαλόμενου μέρους αποπλέει από το ένα λιμάνι σε κάποιο άλλος εντός της επικράτειας του άλλου συμβαλόμενου μέρους, με σκοπό την εκφόρτωση φορτίου ή επιβίβαση επιβατών. Τελικά, αυτό δεν είναι ακτοπλοεία. Είναι. Επίσης, το υπαβαλλόμενο προσκύρωση πρωτόκολλο με τη Ρωσική Ομοσπονδία αναφέρει ρητά ότι συνιστά βελτίωση των διαδικασιών αναγνώρισης των εγγράφων ταυτότητας των ναυτικών στη βάση υφιστάμενου και υποφελούς για τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα θεσμικού πλαισίου συνεργασίας. Όλα για τη μεγιστοποίηση του κέρδους του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Καταψηφίζουμε λοιπόν, όμως ταυτόχρονα χαιρετίζουμε τη σημερινή προειδοποιητική απεργία στα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά και θεωρούμε δίκαια τα αιτήματα των ναυτεργατών που παλεύουν για ανανέωση συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις, με υποχρεωτική δημόσια ασφάλιση για όλους τους ναυτεργάτες, από όποια χώρα και αν προέρχονται, με υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, με την κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, που προστέθηκαν και από τους προηγούμενους για χτύπημα συμβάσεων μισθών δικαιωμάτων σε συνθήκες πανδημίας, πλήρη σταθερή εργασία με μείωση του εργασιμού χρόνου και προσαρμογή των οργανικών θέσεων στις αυξημένες ανάγκες των πλοίων και ουσιαστική προστασία των ανέργων. Και βεβαίως οι απεργοί έχουν φωνή
και κάτω από τη μάσκα και το λέω, μη βιαστείτε να τους συκοφαντήσετε τους απεργούς όπως κάνετε με τους μαθητές, γιατί παλεύουν και διεκδικούν προστασία της υγείας τους στα σχολιά και με μορφωτικά δικαιώματα. Οι μαθητές σήμερα είναι στους δρόμους και είναι σωστό το σύνθημά τους, τη συγκέντρωση που έχουν τώρα στα προπήλαια. Η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία. Δώστε λεφτά για την παιδεία, αλλά και για τους εργαζόμενους. Καταψηφίζουμε και τις δύο κυρώσεις.